Καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς... Ευχαριστούμε που μας προσκαλέσατε. Άλλη μονοχαρά μας. Έτσι κι αλλιώς για οικονομικά τώρα προβλήματα και ζητήματα που κυριαρχούν, έτσι ασχολούμαστε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το ίδιο κάνετε και εσείς από την δική σας πλευρά ως αρμόδιος κοινωνικής πολιτικής, και επειδή τα Χριστούγεννα πια είναι πολύ κοντά, θα θέλαμε να μας πείτε πώς έτσι χειρίζεστε αυτές τις οικογένειες αλλά και μοναχικούς συνανθρώπους που περισσότερο από ποτέ έχουν ανάγκη ένα χέρι βοήθειας από όλους μας αυτό το χρονικό διάστημα. Καταρχάς, χρόνια πολλά για τις μέρες που έρχονται, και πάλι ένα ευχαριστώ για την ευκαιρία την οποία μας δίνετε μέσα από το έγκριτο κανάλι σας να επικοινωνήσουμε με τους τηλεθεατές σας στη Λάρισα και σε όλη τη Θεσσαλία. Mm-hmm. Σίγουρα οι μέρες που περνάμε είναι μέρες εορταστικές και αναδεικνύουν και τα προβλήματα όλου του κόσμου, και κυρίως ό,τι έχουν να κάνουν με τις πιο ευπαθείς και πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Επομένως, αυτό το διάστημα και μάλιστα τις προηγούμενες εβδομάδες έγινε μια διανομή τεβά στη Λάρισα, η οποία κράτησε τρεις ημέρες για την πόλη της Λάρισας, για το Δήμο Λαρισαίων. Είχε ξεκινήσει περίπου από τις 7 του μήνα, και φυσικά λόγω του ότι ο Δήμος Λαρισαίων είναι και ο leader όλου του νομού, και μαζί με την περιφέρεια και τους άλλους συνεργαζόμενους φορείς, έγινε η διανομή σχεδόν σε όλους τους Δήμους. Για το δικό μας Δήμο περίπου ήταν 2.500 περίπου οικογένειες, οι οποίες τροφοδοτήθηκαν με τα προβλεπόμενα από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων, όπως χαρακτηρίζει το ΤΕΒΑ, των δικαιούχων δηλαδή του κοινωνικού επιδόματος αλληλεγγύης, έτσι ώστε να φτάσει έγκαιρα στο τραπέζι όλων αυτών των συνανθρώπων μας αυτή η βοήθεια η οποία προβλεπόταν για τους ίδιους. Στη συνέχεια αυτές τις μέρες και μέχρι και αύριο, οι δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπολίου βρίσκονται στο κοινωνικό παντοπολίο, περνάνε από το κοινωνικό παντοπολίο, και φυσικά ό,τι στοιχεί στην σε κάθε οικογένεια, σε κάθε δικαιούχο. Βοήθεια επιδίδεται. Πάρα πολλοί φορείς, είτε επιχειρήσεις, ιδιώτες, όμιλοι, ομοσπονδίες, σύλλογοι και άνθρωποι μόνοι, προσφέρουν και αυτή τη δικιά τους βοήθεια. Εδώ, κύριε Βούλγαρη, υπάρχουν κάποιες ελλείψεις στο κοινωνικό παντοπολείο, δηλαδή υπάρχουν προϊόντα και είδη που λείπουν από τα ράφια, και όσοι τώρα μας παρακολουθούν θα μπορούσαν, εφόσον το επιθυμούν, κοιτάξτε, να δείτε, προστρέξουν. Γίνεται μια προσπάθεια να υπάρχουν, και ξέρετε, το κοινωνικό παντοπολείο είναι, όπως και η διανομή του ΤΕΒΑ, αφορά κυρίως πάρα πολλά προϊόντα τα οποία είναι προϊόντα μακράς διαρκείας, ναι, τρόφιμα μακράς διαρκείας. Στην προσπάθειά μας αυτή και από τη βοήθεια εταιριών διαχείρισης κρέατος που έχει προσφερθεί, γίνεται μια προσπάθεια να υπάρχει και κάποιο κρέας για να φτάσει σε αυτές τις οικογένειες. Σίγουρα οι μέρες τις οποίες διαβιούμε και μετά από την κρίση που έχουν δημιουργήσει βοήθειες προς κοινωνικές δομές, και πρόσφατα, για να μην αναφερόμαστε σε ονόματα, έχει ανά το Πανελλήνιο πλέον παρακολουθεί μια εξέλιξη τέτοιων καταστάσεων, σίγουρα δεν ενδυναμώνουν την προσπάθειά μας, αλλά την αποδυναμώνουν και δημιουργούν επιπλέον ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, η προσπάθεια του Δήμου και η προσπάθεια των υπηρεσιακών παραγόντων εκεί και η βοήθεια πολλών ανθρώπων που ξεπερνούν αυτό το ζήτημα, φαίνεται ότι δεν θα στερήσει τους συνανθρώπους μας από τα απαραίτητα για ένα τραπέζι, όσο μπορούμε να είμαστε πιο κοντά. Και καλά κάνετε και το λέτε, και για άλλη μια φορά, και εμείς πρέπει να το πούμε, ότι όσα παρακολουθούμε σε ένα άλλο επίπεδο δεν έχουν καμία σχέση με παιδιά, με οικογένειες, με μοναχικούς έτσι ηλικιωμένους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι μας αυτό το έχουμε διαχωρίσει. Και είναι κρίμα, δηλαδή, για κάτι που συμβαίνει, άνθρωποι, συνάνθρωποι μας που έχουν ανάγκη να μείνουν χωρίς αυτή τη βοήθεια. Κοιτάξτε, όσοι είναι καταγεγραμμένοι και ανήκουν στις κοινωνικές δομές οι οποίες προσφέρουν βοήθεια,
είτε σας είπα το κομμάτι που αφορά το ΤΕΒΑ, είτε το κομμάτι το οποίο αφορά το κοινωνικό πεντοπολείο. Αυτοί λοιπόν οι δικαιούχοι έχουν την δικιά τους κάρτα και έχουν ελεγχθεί, έχει γίνει κοινωνική έρευνα, έχουν πιστοποιηθεί. Υπάρχουν όμως και άλλοι οι οποίοι προστρέχουν αυτές τις μέρες για βοήθεια. Φυσικά δεν αρνούμαστε, προσπαθούμε να μην αρνηθούμε σε κανέναν, χωρίς βέβαια να στερούμε και κανέναν άλλον από οτιδήποτε. Αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο προσπαθούμε να το κερδίσουμε και μάλιστα ακόμα και κάποιες συλλήψεις προϊόντων που ενδεχόμενα λόγω μη συμβασιοποιήσεων, όπως ακούστηκε από τον προηγούμενο ομιλητή σας, λόγω της ακρίβειας προϊόντων που ήταν ένα στοίχημα να κερδιθεί, νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση στην οποία δεν θα μας λείψουν κυρίως βασικά προϊόντα όπως το λάδι, όπως ζάχαρη, όπως αλεύρι, τα οποία έπρεπε να περιλαμβάνονται μέσα σε όλο το μακαρόνια, έπρεπε να περιλαμβάνονται στο πακέτο αυτό των διανομών τις οποίες κάνουμε. Και φυσικά όπου υπάρχει δυνατότητα και για φρούτα και για λαχανικά, και αυτά προστίθενται επιπλέον στους δικαιούχους, έτσι ώστε είτε χαρτογραφημένοι είτε ακόμα και αχαρτογράφητοι, ακόμα και σύλλογοι που υπερασπίζονται κάποιες οικογένειες τέτοιων συνανθρώπων μας χαρακτηρισμένοι με διάφορα ονόματα, και αυτούς προσπαθούμε να προστρέξουμε και να συνδράμουμε με το μεγαλύτερο δυνατό και με την δυνατότητα την οποία έχουμε, πιστεύοντας ότι έτσι καταλαβαίνει ο καθένας ότι υπάρχει δίπλα του αυτό που ονομάζουμε κοινωνική αλληλεγγύη. Προχθές συγκινητικό ήταν μια προσπάθεια ενός σχολείου, το οποίο έγινε μια αλυσίδα προσφοράς και μεταφοράς τροφίμων σε ένα βανάκι το οποίο είχε πάει από το Δήμο, όπου ένα σχολείο που μόνο του μάζεψε πάρα πολλά πράγματα και άλλα σχολεία συνδράμουν σε αυτό. Έτσι λοιπόν μπαίνουν διάφοροι φορείς μέσα για να προσπαθήσουμε να έχουμε αυτά τα οποία μπορούμε και να τα συντηρήσουμε και να διατηρήσουμε και να φτάνουν στο τραπέζι των συμπολιτών μας. Μάλιστα. Σε γενικές γραμμές λέτε ότι θα τα καταφέρουμε και για αυτά τα Χριστούγεννα και αυτές τις γιορτές, όσο το δυνατόν, έτσι να μην στερηθούν. Και κάθε χρόνο μας δίνεται τη δυνατότητα πάλι να μεταφέρουμε και την έκκληση προς τους συμπολίτες μας που μπορούν να βοηθήσουν, αλλά και να εκφράσουμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους αυτούς που βοηθάνε με μεγάλη διακριτικότητα, γιατί είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να το κερδίσουμε. Οι συμπολίτες μας βγαίνουν μέσα από μια μεγάλη οικονομική κρίση, ακολούθησε μια οικονομική κρίση, ακολούθησε μια ενεργειακή κρίση και όλα αυτά προστίθεται με αποτέλεσμα η ευπλωτότητα να ενδυναμώνεται και να μεγαλώνει. Παρ' όλα αυτά, ερχόμαστε δίπλα και εκτιμώ ότι με λιγότερα ή περισσότερα θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ κύριε Βούλγαρη θερμά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο έργο σας σε όλη την Δημοτική Αρχή για αυτές τις δύσκολες πραγματικές μέρες. Εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα. Και καλές γιορτές. Καλές γιορτές να έχουμε. Για τη δυνατότητα που μας δίνετε και καλές γιορτές σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Να έχουμε καλά Χριστούγεννα και η χρονιά του 2023 να είναι πολύ καλύτερη από αυτά που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Γεια σας κύριε Βούλγαρη. Λοιπόν.